Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Το νομοσχέδιο που συζητούμε έχει τίτλο «Ενεργειακές κοινότητες και άλλες διατάξεις». Αποτελείται από δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος, τα άρθρα 1 έως 12, με τίτλο «Ενεργειακές κοινότητες», θεσμοθετείται το πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας των ενεργειακών κοινοτήτων. Και στο δεύτερο μέρος, τα άρθρα 13-23, με τίτλο «Λοιπές διατάξεις, αρμοδιότητες Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας», ρυθμίζονται θέματα αυτού του περιεχομένου. Με το παρόν σχέδιο νόμου εισάγεται το θεσμικό πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας των ενεργειακών κοινοτήτων και στην Ελλάδα. Λίγα λόγια αναλυτικότερα για το νομοσχέδιο. Καταρχάς, μάλλον θα ήθελα να πω ότι είμαστε θετικοί πριν πω στην ουσία του θέματος. Είμαστε θετικοί επειδή όμως ήρθαν τροπολογίες οι οποίες ήταν εκπρόθεσμες μέχρι να πραγματοποιηθεί η ψήφιση νομοσχεδίου, δηλώνουμε παρόν ως κόμμα. Λοιπόν, ως ενεργειακή κοινότητα θεωρείται οστικός συνεταιρισμός αποκλειστικού σκοπού με στόχο την πρόθεση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας και καινοτομίας στον ενεργειακό τομέα, την αντιμετώπιση της ενεργειακής ένδυας, την προαγωγή της ενεργειακής αειφορίας, την παραγωγή, αποθήκευση, ιδιοκατανάλωση, διανομή και προμήθεια ενέργειας, καθώς και την βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας στην τελική χρήση σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με εξαίρεση την περίπτωση της παράγραφου 4 του άρθρου 2. Υπάρχει και ένα θέμα εδώ. Μάλλον υπάρχουν κάποια ζητήματα τα οποία σε συγκριτική εξέταση το ένα προσκρούει έναντι του άλλου. Υπάρχουν δηλαδή αλλοσυγκρουόμενες κάποιες έννοιες. Παραδείγματος χάρη, στη συγκριτική εξέταση του άρθρου 1, στην παράγραφο 1 αναφέρεται ότι οι ενεργειακές κοινότητες είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με εξαίρεση την περίπτωση της παράγραφου 4 του άρθρου 2, ενώ στην παράγραφο 3 αναφέρεται ότι οι ενεργειακές κοινότητες επιδιώκουν οικονομικό όφελος. Το ένα λέει ότι είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το άλλο άρθρο λέει ότι είναι ότι επιδιώκουν οικονομικό όφελος. Η ερώτηση είναι, η τρίτη παράγραφος αναφέρεται στην περίπτωση του παράγραφου 4 του άρθρου 2. Με το άρθρο 2 πάλι, όπως στην παράγραφο 1β, προβλέπεται ότι μέλη μιας ενεργειακής κοινότητας μπορούν να είναι και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, ενώ στην παράγραφο 2α και γ προβλέπεται στον ελάχιστο αριθμό μελών να συμμετέχουν και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Οπότε η ερώτηση εδώ είναι, δύναται να είναι μέλη και νομικά πρόσωπα ή πρέπει να μετέχουν κατ' ελάχιστο αριθμό απαραίτητα. Και στην παράγραφο 4 προβλέπεται ότι στην περίπτωση που τα μέλη της ενεργειακής κοινότητας είναι τουλάχιστον 15 και το 50% συν 1 εξ αυτών είναι φυσικά πρόσωπα, δίνεται στο καταστατικό να ορίζεται ότι η ενεργειακή κοινότητα είναι κερδοσκοπικού χαρακτήρα και ότι επιτρέπεται η διανομή κερδών. Μοιάζει λιγάκι πρόχειρο όλο αυτό. Μήπως αυτό το ίξις αφίξις, το ένα επιτρέπεται και παρακάτω απαγορεύεται ή απαγορεύεται στην αρχή και επιτρέπεται μετά, είναι ένα είδος μπόνους προς τις ήδη δραστηριοποιημένες εταιρείες, διότι τώρα οι μεγάλες εταιρείες που έχουν ήδη άδεια λειτουργίας μπορούν να δημιουργήσουν ενεργειακές κοινότητες αξιοποιώντας τον νόμο αυτό σε συνδυασμό με τον νόμο 1667-86, χωρίς να αλλάξουν τίποτε από τον κερδοσκοπικό χαρακτήρα τους. Πριν ψηφίσουμε λοιπόν, αυτά θα έπρεπε να εξηγηθούν επαρκώς. Πάντως, όπως είπα, είμαστε θετικοί επί της αρχής όσον αφορά την πρόθεση ρυθμίσεων που διευκολύνουν τη δημιουργία ενεργειακών κοινοτήτων και συνεταιρισμών. Θεωρούμε ότι δημιουργούνται με αυτόν τον τρόπο επενδυτικές ευκαιρίες για φορείς, για άτομα που μέχρι σήμερα δεν είχαν δυνατότητα να επενδύσουν στην ενέργεια.
στην καθαρή, στην πράσινη ενέργεια. Ακολουθώντας κάποιες παρατηρήσεις του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών, θα ήθελα να επισημάνω κάποια πράγματα και θα ήθελα να εστιάσω περισσότερο σε τρία σημεία που υπάρχει εκτίμηση ότι θα βελτιώσουν το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Επειδή οι ΟΤΑ που θα επιθυμούσαν να αξιοποιήσουν το προτινόμενο θεσμικό πλαίσιο θέτουν ως μείζον θέμα την εξέβρεση πόρων για τη χρηματοδότηση ενεργειακών έργων, θα ήταν χρησιμότερο να προβλεφθεί και εδώ η δυνατότητα συμμετοχής του Ταμείου Παρακαταθήκων και Δανείων στην εγκυοδοσία και στην υποστήριξη τέτοιων ενεργειών, διότι το Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων έχει ήδη προγραμματίσει την χρηματοδότηση σε ΟΤΑ έργων φωτισμού οδικού δικτύου, δεν είναι κάτι καινούριο δηλαδή, και έχει καλύψει και τις μελέτες και το τη μίσθωση μηχανημάτων με δικούς του πόρους. Εμπλέκεται δηλαδή σε παρόμοια έργα, οπότε θα μπορούσε να ήταν χρήσιμο και εδώ και να προσφέρει τις δυνατότητες του στην προώθηση των ενεργειακών έργων, δεδομένης της οικονομικής αδυναμίας που υπάρχει αυτή τη στιγμή και της τεχνικής βεβαίως, και στους πολίτες και στους ΟΤΑ που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν αυτά τα έργα από μόνοι τους. Συνεπώς θα μπορούσε να ενταχθεί η ανάπτυξη τέτοιων έργων σε μια βάση, σε μια τριμερή βάση μάλλον, να υπάρχει ο ιδιώτης, να υπάρχει ο ΟΤΑ και να υπάρχει υποστηρικτικά και το Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων, ώστε να είναι εφικτή πλέον η επένδυση, η κατασκευή του έργου, η συντήρηση, και να παρακολουθεί το έργο από κοντά σε μια ας πούμε τριετία ή πενταετία, για να το υποστηρίζει με τους πόρους και να υπάρξουν πλέον μετά την τριετία ή πενταετία, και αφού υπάρξουν μάλλον τα προσδοκόμενα ωφέλη, να μπορεί να πάρει και αυτός πίσω τα χρήματά του. Επειδή η δημιουργία μιας ενεργειακής κοινότητας προϋποθέτει κάποια αρχικά έξοδα και χρόνο, αρκετό χρόνο μέχρι την ολοκλήρωσή της, και προκειμένου να μην χαθούν οι ευκαιρίες συγκεκριμένες υπό την αίρεση κάποιας προθεσμίας ή να μην χαθούν χρηματοδοτήσεις ΕΣΠΑ, υπάρχει μια σκέψη να μπορούν να υποβάλουν τις προτάσεις χρηματοδότησης στα τρέχοντα προγράμματα ΕΣΠΑ και ενεργειακές κοινότητες οι οποίες είναι υποσύσταση, για να μην υποχρεούνται να δημιουργούν ολοκληρωμένες εταιρείες οι οποίες απαιτούν δημοσιεύσεις και άλλα έξοδα, και αν υπάρχει στο τέλος αρνητική απάντηση θα έχουν υποστεί τις δαπάνες και όλες αυτές τις υποχρεώσεις διατήρησης, και οπωσδήποτε είναι μία τροχοπέδι, δημιουργείται μία αναποφασιστικότητα σε κάποιον που θέλει να επενδύσει. Ειδικά για δομές κοινωνικής στήριξης ή δομές που υποστηρίζουν κοινωνικά ευάλωτες ομάδες πολιτών και αμαία βεβαίως που θα επιθυμούσαν να δημιουργήσουν ενεργειακές κοινότητες και να αξιοποιήσουν την παραγωγή ενέργειας είτε για δική τους χρήση είτε για
δικτύωση, θα πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα συμμετοχή σε σχετικά προγράμματα του ΕΣΠΑ με την παράλληλη εγκυοδοσία από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, οπότε θα μπορούσε υποστηριχθεί πιο δυναμικά η υλοποίηση αυτών των έργων. Υπάρχει και μία παρέμβαση του Συνδέσμου Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά, την οποία θεωρούμε ως ωφέλιμη να την εισάγουμε στη σημερινή συζήτηση. Επί της αρχής, λοιπόν, ο Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά έχει ταχθεί υπέρ των συνεταιριστικών σχημάτων για την περαιτέρω ανάπτυξη των ΑΠΕ στην Ελλάδα και τη σταθερή συμμετοχή των μικρομεσαίων ιδιωτών σε αυτές. Στην εποχή όμως των μνημονίων, όπου οι τράπεζες δεν δανείζουν, δεν υποστηρίζουν, δεν υπάρχει για πολλούς η δυνατότητα διάθεσης ιδίων κεφαλαίων, γιατί δεν υπάρχουν, που κατά βάση είναι η μόνη πρακτική, εφόσον δεν υπάρχει υποστήριξη από τράπεζες. Ωστόσο, μόνο δια της άθρησης των δυνάμεων είναι δυνατή μία τέτοια επένδυση όσον αφορά τους μικρομεσαίους, οι οποίοι όλοι μαζί μπορούν ίσως να συγκεντρώσουν το απαιτούμενο ύψος εξόδων για τις ΑΠΕ. Ο Σύνδεσμος λοιπόν Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά, επειδή αντιλαμβάνεται την πολυσυμμετοχική μορφή ως μία από τις μοναδικές ίσως δυνατότητες επένδυσης, έχει ήδη εγείρει σχετική αναπτυξιακή πρωτοβουλία. Δεν είναι κάτι το οποίο πρωτοεισάγεται. Έχει ήδη στην Ευρώπη ισχύ ο συγκεκριμένος τρόπος επένδυσης και δημιουργίας ΑΠΕ. Όραμα λοιπόν ενός τέτοιου αναπτυξιακού μοντέλου ενδεικτικά μπορεί να είναι όσα έχουν διαδραματιστεί επιτυχώς στο χώρο της υγείας νοσηλείας, όπου πριν μερικές δεκαετίες κάποιοι γιατροί, ως επιτοπλίστων γιατροί, με ανεπτυγμένη την συνεταιριστική συνείδηση, ίδρυσαν πρότυπα ιδιωτικά νοσοκομεία, τα οποία λειτουργούν με επιτυχία έως σήμερα. Αντιστοίχως υπάρχουν και επιτυχημένες συνεταιριστικές πρωτοβουλίες της δεκαετίας του 80 από φαρμακοποιούς, οι οποίοι επέκτηναν τις δραστηριότητές τους στην χοντρική μέσω της ίδρυσης προμηθευτικών συνεταιρισμών, δραστηριοποιούμενοι στην διακίνηση φαρμάκου και παραφαρμάκου. Το κίνητρο που περιγράφεται στο άρθρο 10, το προσχέδιο νόμου για τις ενεργειακές κοινότητες και ασφαλώς η προτεραιότητά τους στην αδειοδότηση ΡΑΕ, η προνομιακή όρη συμμετοχής ή παντελούς εξαίρεσης από ανταγωνιστικές διαδικασίες του άρθρου 7 του νόμου 44-14 για καταχώρηση 20ετούς τιμής πώλησης της παραγόμενης ενέργειας, προτεραιότητα σε λήψη από και έκδοση όρων σύνδεσης στα δίκτυα, οι προνομιακές χρεώσεις για χρήση φως ΕΤΕΚ είναι θετική προϋπόθεση για δημιουργία ενεργειακής κοινότητας. Μέσω αυτής αποφορτίζεται η ανάγκη συνεταιριστικών μονάδων να αγοράσουν κάποια όρημα αδειοδοτημένα έργα, αφού τους δίνεται πλέον η δυνατότητα να με χρονικά συνοπτικότερες διαδικασίες να δημιουργήσουν εξ αρχής την δική τους ΑΠΕ. Υπάρχουν και θετικές λοιπόν, και αρκετά θετικά άρθρα. Υπάρχουν και αυτά τα οποία ανέφερα προηγουμένως, τα οποία θα μπορούσαμε να τα μελετήσουμε επαρκώς. Όσον αφορά για τη Μακεδονία, θα ήθελα να πω, οι 300 του Λεωνίδα είπαν μολόν λαβέ, ενώ οι 300 δικοί μας λένε ελάτε να τα πάρετε όλα.
Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Καβαδέλα. Παρακαλώ. Τον ειδικό αγορητή από το... Θα την κάνω την ανακοίνωση. Από το Πατάμι, τον κύριο Γεώργιο Μαυρουτά. Για 15 λεπτά.